Βρισκόμαστε πίσω από το παλιό ταχυδρομείο, στην οδό Δενδρινού, κύριε Παλαλή. Και τώρα λέγεται Τηλιακού. Άλλαξε όνομα και λέγεται Τηλιακού. Και λέγεται Τηλιακού, ναι. Είναι κοντά στην εφορία, κοντά στην εφορία. Λίγο πιο πάνω από το ξενοδοχείο του Κοκκό. Και το, ναι. Από ό,τι βλέπετε εδώ, εστία μόλυνσης πραγματικά. Κοιτάξτε εδώ, τα ποντίκια χορεύουν εδώ καθημερινά και δυστυχώς, αφήστε τη βρώμα, πηγαίνουν στο σπίτι του ανθρώπου, το οποίο βρίσκεται ακριβώς από πάνω. Εδώ. Εστιάζει η κάμερα μας πολύ ωραία εδώ το σπίτι του ανθρώπου για να καταλάβετε τι εννοούμε. Είναι εδώ από πίσω και εδώ γίνεται ένας χαμός, ένας πανικός από κουνούπια, πλαστικές σακούλες, τσιγάρα, ποτσίγαρα, ποντίκια, βρωμιές, φίδια. Τα εγκατέλειψαν και έφυγαν. Ο υπεύθυνος για αυτόν εδώ το χώρο έχει και κάποια περίοπη θέση, νομίζω, κύριε Μπαλάνη. Ναι, αυτό το είχε το ταχυδρομείο νοικιασμένο πολλά χρόνια και το καθαρίζαν οι άνθρωποι. Μέχρι που ήταν το ταχυδρομείο εδώ, δεν είχαμε πρόβλημα. Όταν έφυγε το ταχυδρομείο από εδώ και πήγε πιο απέναντι κάπου, έχει ερημωθεί, έχει γίνει ερείπιο. Ο ιδιοκτήτης ενημερώθηκε από εμάς, ο οποίος είναι και δημοτικός σύμβουλος. Ενημερώθηκε. Γυναίκα είναι, ναι. Ενημερώθηκε και λέει: τι να κάνω εγώ, Εγώ μια φορά πλούσα από την τσέπη μου 30 ευρώ και έδωσα σε ένα εργάτη και θα καθάρισε μια φορά. Πάλι ξαναγίνανε. Μάζεψα από τους ανθρώπους 5-5-5, ξανά έκανα μια άλλη καθαρίωση. Τώρα δεν θέλει κανένας να πληρώσει. Εγώ αδυνατώ γιατί έχω γυναίκα άρρωστη με καρκίνο, όπως ξέρεις, κύριε Κώστα. Η οποία είναι εδώ. Μένει εδώ. Μένει εδώ. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι στο νοσοκομείο, γιατί πάλι φεύγουμε, πάμε για Κρήτη κάθε 6 μήνες για κάνει ακτινοβολίες. Γιατί εδώ η Ρόδος δυστυχώς δεν υπάρχει ογκολογικό τμήμα. Και ταλαιπωρούμαστε κάθε 6 μήνες να πηγαίνουμε από την Κρήτη με πολλά βάσανα και πολλά έξοδα τα οποία δεν υπάρχουν. Και μας βοηθάνε ξένοι άνθρωποι, και ο ένας και ο άλλος, για να τακτοποιηθούμε. Τώρα, εγώ δεν μπορώ να πληρώνω εδώ και να καθαρίζω, αλλά βρωμάει πάρα πολύ. Πρέπει να λάβει κάποιος την ευθύνη, να έρθει εδώ πέρα να το καθαρίσει. Είναι μόλυνση, είναι αρρώστια, είναι. Το βλέπετε, δεν μπορώ να σας περιγράψω. Τώρα, αύριο, μόλις προσέχει, εδώ που έρχονται, το βράδυ τα ποντίκια εδώ πέρα σαρτάνε μέσα. Κοιτάξτε εδώ. Δεν ενδιαφέρεται κανένας. Δεν είναι δυνατό. Απίστευτα πράγματα. Στο κέντρο της πόλης αυτά. Ναι, στο κέντρο της πόλης. Το βράδυ έρχονται κάτι τσιγκάνοι. Έρχονται τσιγκάνοι γιατί το δίπλα είναι τον Μπολ, για να καταλάβουν και πού είμαστε ακριβώς στον Μπολ. Και έρχονται λοιπόν με αυτοκίνητα, ξεφορτώνουν κάτι παπλή πράγματα, πετάνε και αυτοί εδώ πέρα σκουπίδια, ό,τι βρούνε.